φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο που σήμερα για την 8η αγωνιστική της Development 2 League, Κουρικές και Roots ορχόνται αντιμέτωποι. Και το παιχνίδι ξεκινάει με τους Κούρους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση του μάτσα, αλλά έχουν για το πρώτο λάθος νωρίς από τον Γκολιά. Τους έκανε βήματα Γκολιας, Παούρης Σταμάτης, Ρουσινέλος, Βρετός και Παναγιωταράκος στην πρώτη πεντάδα των γηπεδούχων, ενώ από την άλλη για τους Ρούτς έχουμε Λαγωνικάκο, Γουρνέλο, Λουργά, Νικολάου και Κατσουράνη στην αρχική πεντάδα. Ένας του τριών πόντο τώρα θα βρει στόχο από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Χωρίς κάποιο καλάθι τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ένα σούτ από το πλάι τώρα άστοχο. Πήρε ο Γουρνέλος, ο Ρουτσινέλος με σχολεί το θετικό rebound. Σηκώνεται, εκτελεί, αλλά αστοχεί ο Σαμάτης Παούρης. Γενική αυτή η άμυνα φιλοξενούμενων. Νικολάου, αυτός στα αριστερά. Νέλος. Η σύμπαλα στην περιφέρεια έφτασε στη γωνία όπου εκεί βρισκόταν ο Κατουράνης, ο οποίος το στόχισε όμως το σου του. Ο Συνέλος κρατάει, ψάχνει επιλογές. Βρήκε τον Βρετό, ο οποίος θα στόχισε. Συνέχεια η μπάλα κατέληξε εκτός, χωρίς να την προλάβει κάποιος. Η κατοχή είναι για τους Roots. Οι Κούροι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη στην σεζόν, μετρούν 6 ήττες σε όσα μας έχουν δώσει μέχρι στιγμής, ενώ από την άλλη οι Roots έχουν 3 νίκες όσες και ήττες. Ένα σουτ για 2 εύστοχο από τους φιλοξενούμενους και από τον Λαγωνικάκο συγκεκριμένα, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Νέλος κρατάει, τσεκάρει τις επιλογές του, συνεχίζει ο Ρουσινέλος, θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση τελικά, επιθετικό rebound και πρώτο καλάθι και για τους γηπεδούχους. Ο Βρετός θα σκοράρει για το 2-2. Λαγωνικάκος. Νέλος παίζει με πλάτη, ποστάρει, φτάνει κοντά, δεν μπορεί όμως να εξοχίσει. Συνέλος πάει προς τα μέσα, θα βρεθεί στο παρκέ. Έχουμε σφύριγμα, γιατί πρέπει να έχουν χτυπήσει και οι δύο παίκτες. Είναι στέδαφος και ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Ο Κατσουράνης είναι αυτός που σηκώθηκε τώρα από τους Roots. Συνέχεια με Λαγωνικάκο, ποιος κατεβάζει. Κρατάει 7 και 14 ακόμα στην πρώτη περίοδο, το σκορ στο 2-2. Νικολάου έχει χώρο στα αριστερά, στοχή στο τρίποντο. Ταράκος, παίρνει και πάλι, παίρνει στα δεξιά στον Γκόλια. Για δύο άστοχο, μάζεψε ο Γουρνέλος. Νικολάου θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά, ανάμεσα από δύο δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Ρουσινέλος. Μπορείς να ρεβάζει αργά, θα περάσει στο κέντρο τώρα. Μένει ψηλά για να τον πιέσει ο Νικολάου. Ο Συνέλος συνεχίζει μόνος του, θα το χάσει όμως. Μάχες εκεί, βγάζουν οι κοιτές τους Roots, Λαγωνικάκος. Για να περάσει, τον παίρνει όμως και πάλι την κατοχή ο Βρετός για την ομάδα του. Πολύ έξυπνη πάσα του Συνέλου, αλλά και λίγο δυνατή, δεν μπορέσει να την υποδεχτεί ο Γκόλιας. Έτσι, η μπάλα κατέληξε εκτός. Σανίδης τώρα στο μάτι για τους Κούρους. Παίζει με πλάτη ο Γουρνέλος, και πάλι Θα γυρίσει, πολύ κακό το τελείωμά του. Ο Αγιοταράκος έκανε παράβαση. Ο λάθος εδώ από τους γηπεδούχους, ενώ έχουμε αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Αργυράκης πέρασε στο μάτσο για τους Ρούτς. Δεν έχει πάει κάποιος κοντά στην επαναφορά. Τώρα πήρε ο Λουργάς. Ουλάς. Άστοχο το σουτ του Λαγωνικάκου. Βγήκε η άμυνα από τους Ροζ. Παραγιοταράκος κατεβάζει. Κοτσανίδης. Γκολιάς τσεκάρει γύρω του. Και ο Κοτσανίδης, ένα σούτ από μέση απόσταση, άστοχο όμως από τον Παουρί. Παραμένει το σκορ στο 2-2, αρκετά αστοχής όμως συγκινήσει οι δύο ομάδες στο σημερινό παιχνίδι. Γι' αυτό και το σκορ έχει μείνει στα χαμηλά. Ούλας τώρα. Αγωνικάκος. Κακή πάσα όμως από τον Λουργά. Αγιοταράκος άφησε μπροστά. Τσανίδης αστοχή. Ούλας. Περιμένει να έρθουν και συμπαίκτες στην επίθεση σε παιχνίδι. Τώρα η Ρούτς. Κοντά άστοχος ο Λουργάς, ακόμα μια άστοχη προσπάθεια, όχι με συγχωρείτε, ο Αργυράκης είναι αυτός που αστόχησε νωρίτερα. Ακόμα ένα άστοχο σούτ από τα πολλά μέχρι στην πρώτη περίοδο. Έμεινε μόνος του, εκτέλεσε για τρεις αλλά το χάσε ο Βρετός. Νέα ευκαιρία, άστοχη και αυτή προσπάθεια όμως από το Τσανίδη στο δίποτο που επιχείρησε. Το 2-2 δεν αλλάζει. Ούλας, Λουλουργάς θα επιχειρήσει το τρίποδο και θα το βάλει. 2-5. Πρώτο εύστοχο τρίποδο στο παιχνίδι. Διαχειρός Λουλουργά. Ο Τσανίτης στον Γκόλια, ο Κύμπαλος στον Παούρη. Παούρης κλείνεται από 2. Γκόλιας είναι για 3 στο σουτ, αλλά και άστοχο επίσης. Βγαίνει και η άμυνα. Καθάρισαν το rebound οι φιλοξενούμενοι. Αγωνικά όπως θα αφήνει στον Γουλά. Πέρασε εκείνο στο κέντρο, 3 και 35 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Λουργάς. Αργυράκης, συμπαλά έξω, Λαγωνικά κοσέ ακόμα ένα τρίποντο Ρούτς, το οποίο είναι και αυτό εύστοχο. 2-8. Πρώτα ο Λουργάς, τώρα ο Λαγωνικάκος θα βρει στόχο για το συν 6 των φιλοξενούμενων. Ο Κανίδης στον Παούρη. Θα βρει στόχο εκείνος για το 4-8. Στην αδύνατη πλευρά Λουλουργάς για 3 μέσα και αυτό ζεστάθηκαν οι Ρούτς και βρίσκουν τώρα γαλάθια πίσω από τα 6.75. Είναι το τρίτο τρίποντο αυτό των φιλοξενούμενων, με το σκορ πλέον στο 4-11. Τσανίτης, μπάλα στα αριστερά, εκεί που είναι ο Παναγιοταράκος. Γκολιάς. Ο Κοτσανίτης θα πάρει το τρίποντο, δεν είναι καλό το σούτ του. Έλεγε και ο χρόνος επίθεσης, έχουμε σφύριγμα από τον διαιτητή. Για να γίνουν οι αλλαγές. Ανδραβίζος πέρασε το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Από την άλλη πλευρά ο Γιώση είναι εκείνος που πάτησε παρκέ, όπως και ο Νίκος Παούρης. Κανίδης άφησε τον Νίκο Παούρη. Παναγιοταράκος, ωραία η πάσα του, Γιώση όμως δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Μάχες εκεί και έχουμε τζάμπολ, η μπάλα για ποιον είναι? Για τους Ρούτς, όχι, έχει γίνει φάουλ τελικά από τον Παούλη. 1,50 ακόμα στην πρώτη περίοδο. 4-11 το σκορ. Λουκάς θα πάρει ακόμα μια εκτέλεση του από τα 6.75. Αυτή τη φορά θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound όμως από τον Γούλα. Κρατάει ο Αργυράκης, όχι με συγχωρεί το Κατσουράνης. Τώρα πήρε ο Αργυράκης, αστόχισε. DJ άμυνα, Παναγιωταράκος. Αναλαμβάνει να κατεβάσει για τους Ρος. Παναγιωταράκος στον Νίκο Παούρη. Σταματάει αντικανονικά ο Λουργάς. Πρωτομαδικό τώρα και για τους Ρούτς, για τους οποίους θα περάσει το μάτς. Ο Φιλιππής και την θέση του Κατσουράνη. Παούρης θα εξοχίσει την βολή του για το 5-11. Ο Νίκος Παούρης. Γιατί υπενθυμίζω έχουμε κι άλλο έναν Παούρη, τον Σταμάτη. Ούλας. Πέρασε η πάσα για τον Ανδραβίζο. Παρά στη γωνία. Τρίποντο ακόμα ένα για τους Ρούτς, άστοχο και αυτό, πήρε το rebound ο Κοτσανίδης. Πήγε και την πάσα για τον Γκόλια, ψηλή εκείνος για τον Γιώση. Προσκλίνεται από δύο, πιέζεται, δυσκολεύεται και έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή να δούμε για ποιον είναι. Στην επίθεση παραμένουν όχι. Η βάλα είναι για τους Ρούτς τελικά. Στα 42,9 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. 5-11 υπενθυμίζω το σκορ. Διαφορά 6 πόντων χωρίς τις δύο ομάδες. Συνέχεια με Γούλα. Ο έφτασε την πάσα για τον Αργυράκη, εκείνος δεν μπόρεσε να την υποδεχτεί καλά. Έχει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Μισό λεπτό ακόμα. Κατσανίδης. Πήρε ο Γιώση. Παούρης, ωραία πάσα του για τον Γκόλια. Προσποιείται εκείνος αρχικά, σηκώνεται στην συνέχεια. Τρεις παίκτες γύρω του. Παλεύει και στην πολυκοσμία ο παίκτης των Κούρων. Και τελικά κερδίζει και το φάουλ, το οποίο είναι το δεύτερο των φιλοξενούμενων. Διαμαρτύρεται ο Φιλιππής. Στην επαναφορά η Κούρη. Το 10,6 τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Παούρης, Παναγιωταράκος. Τα 8 δευτερόλεπτα 7 τώρα. Παναγιωταράκος, Πυρογιώση του δίνει και πάλι ωραία συνεργασία, δεν έρχεται το καλάθι. Ένα δευτερόλεπτο, προλαβαίνει το χρόνο, αλλά αστοχή στο μακρινό σου ο Ανδραβίζος και έτσι ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 5-11. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. 5-11 το σκορ μπροστά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι Roots, οι οποίοι τώρα θα ψάξουν έναν ευνηδιασμό. Νικολάου έφτασε μέχρι το τέλος, ζήτησε το φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι παρά τις διαμαρτυρίες. Πέρασε αστόχης όμως ο Κοτσανίδης. Ακόμα μια μακρινή πάσα, ο Νικολάου αυτή τη φορά θα τελειώσει καλά τη φάση. Το 5-13. Παούρης, Ρουσινέλος δυσκολείται. Ρογκόλιας, έκανε βήματα. Δεν το έκανε τώρα, δεν το έκανε. Στην επαναφορά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Νικολάου. Πάσα αριστερά, ο Γουρνέλος και αφήνει έξω ο Ανδραβίζος. Νικολάου, πέρασε ο Φιλιππής. Νικάκος θα εκτελέσει για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. Γουρνέλος εκεί νικάει τους πάντες στο rebound και κερδίζει και το foul στην συνέχεια. Νέο τρίποντο για τους Ρούτς μέσα αυτή τη φορά, ο Φιλιππής εκτελεί. 5-16. Στο συν 11 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Του Συνέλος. Ο Συνέλος κρατάει πάνω του ο Νικολάου Ρογκόλιας. Για δύο το σούτ, άστοχο από τον Κοτσανίδη. Νικολάου φεύγει και πάλι στον ευθυνδιασμό, είναι λίγο δυνατή η πάσα, την προλαβαίνει. Θα εκτελέσει με έναν άποδο Λεϊάν και θα σκοράρει. 5-18. Η διαφορά αυξάνεται. Παούρης, Ρουσινέλος, με συγχωρείτε, θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Αυτό είναι το πρώτο μαδικό, τον Ρούτς στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο στέλνει τον Ρουσινέλο τώρα στη γραμμή. Αστοχή εκείνη στην πρώτη βολή. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή η δεύτερη, 18 το ζευγάρι των βόλων. Ο Ρουσινέλος, Νικολάου, κράτησε βέβαια και μια γρήγορη επίθεση. Περιμένουν τώρα τους υπέκτες για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση η Ρούτς. Ανδραβίζος το έδωσε και πάλι Νικολάου, εκτέλεσε για 3. Γουρνέλος σε ακόμα ένα επιθετικό rebound, δίνει τη μάχη του. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα, όχι, έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή είναι για ποιους? Για τους Ρούτς. Και πάλι αποδέκτης ο Γουρνέλος, θα γυρίσει, θα το χάσει. Γουρνέλος πέφτει πάνω στον αντίπαλό του, έχουμε βήματα. Και πάλι γρήγορα επιστρέφουν στην επίθεση οι Ρούτς. Νικολάου με Φιλιππή, θα το πάρει εκείνος στο σουτ. Έρμπολ όμως πήγε προσπάθεια, ο Κοτσανίδης. Ο Σουνέλος έχει χώρο, ήταν αμαρκάριστος και το έβαλε ο Βουτυράς. 8-18. Έμεινε μόνο του για αρκετή ώρα ο παίκτης των Κούρων και τιμώρησε την αντίπαλη άμυνα. Φιλιππής, Κολλιά σου δίνει λίγο χώρο. Και τώρα ο Λαγωνικάκος, ο οποίος παίζει με πλάτη, πάει κόντρα σε 3, δεν καταφέρνει κάτι. Πιέζει στην συνέχεια τον αντίπαλό του και θα κάνει και το φάουλ στον Νίκο Παουρή. Αλλαγές τώρα για τους Ρούτς. Σοκολάκης και Κατσουράνης. Πέρασε στο μάτς, δέχεται για την αποθέωση. Μπάλα στον Παούρη. Ρουσουνέλος. Σκαστή πάσα η οποία έφτασε σε αντίπαλο. Νικολάου τον περνάει στο τρέξιμο ο Γκόλιας και διορθώνει. Ρουσουνέλος. Αλλά πάει προς τα μέσα, βρίσκει την μπάλα ο Κατσουράνης. Κατοχή παραμένει στους ροζ. Στην επαναφορά τώρα η Κούρη. Ρουσουνέλος στη γωνία. Νίκος Παούρης. Κάνει κοντά. Έχει κάνει το φάουλ ο Σοκολάκης. Σφύρα καλά κύριε Δελτά, στο Σοκολάκη. Σειρά του Παούρη τώρα να πάει στη γραμμή. τώρα. Είναι όλα έτοιμα για να εκτελέσει την βολή του παίκτη των Κούρων. Αστοχή στην πρώτη. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Το rebound στα χέρια των μαύρων. Νικολάου. Μπαίνουμε στα τελευταία 6 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Νικολάου κρατάει. Βγήκε μπροστά τον αντίπαλο του Κατσουράνης. Είχε πάρει καλύτερη θέση από τον Κοτσανίδη. Αυτός έκανε το φάουλ τελικά. Νικολάου. Τώρα έχει θέση μπάλα στον Κατσουράνη, ο οποίος θα γυρίσει, θα ξεφύγει ωραία και θα σκοράρει για το 8-20. Ο Σουνέλος. Ο Σουνέλος κρατάει, αφήνει τώρα στον Κοτσανίδη, ο οποίος θα γλιστρήσει. Δεν χάνεται όμως η κατοχή από τους Κούρους, με αυτοθυσία εκεί έπεσε στο έδαφος ο Ανδραβίζος και κέρδισε τελικά την κατοχή για τους Ρούτς, οι οποίοι θα πάρουν και το φάουλ στην συνέχεια. Αλλαγή για τους Ρούτς. Στο μάτς πέρασε ο Βρετός. Συγχρόνη τώρα η Γηπεδούχη. Κατσουράνης, ωραία η πάσα του Σοκολάκης, είναι στη γωνία μόνος του, δεν το βάζει όμως. Καλή ευκαιρία εδώ για τον Σοκολάκη, η οποία πήγε χαμένη. Συνέλος κρατάει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Τώρα πασάρει στον Παούρη. Δεν έφτασε πάσα από εκεί στην σύγκριση στον Βρετό. Νικολάου. Έφτασε ήδη στην αντίπαλη ρακέτα, του κάνει το φάουλ ο Ρουσινέλος. Τέταρτο ομαδικό αυτό των γηπεδούχων. Και έχουμε και time out. Στη γραμμή τώρα ο Νικολάου, θα εκτελέσει την πρώτη, θα τη βάλει για το 8-21. Μέσα και η δεύτερη, 8-22. Ο Συνέλος. Μένει μπροστά του Νικολάου, ο Σουνέλος κρατάει. Τα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Κούρων. Γιώση βρήκε τον Παούρη. Τα 4 δευτερόλεπτα Γιώση πασάρει στον Ρουσουνέλο. Θα ήταν ένα πολύ όμορφο καλάθι αυτό αν έμπαινε. Σοκολάκης τώρα κάνει την μακρινή πάσα, η οποία θα φτάσει στον Νικολάου. Προσπαθεί εκεί να τα χτυπήσει ξανά στον ευθυνδιασμό και τελικά έχει δεχτεί το φάουλ από τον Γιώση. Θα τον στείλει για ακόμα μια φορά γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα καταλήξει μέχρι την πρώτη βολή, 8-23. Νωρίτερα της έβαλε και τις δύο. Ο παίκτης των Ρούτς, να δούμε. Δεν θα είναι η κατάληξη αυτού του δεκαργίου βολών, θα χάσει την δεύτερη. Βρετός και ο Ρουσινέλος, και πέρασε και έφτασε μέχρι μέσα και σκόραρε κιόλας. 10-23. Κούλας μπάλα στη γωνία στον Σοκολάκη. Θα κάνει καλό τελείωμα εκείνος. Και η άμυνα των Ροτζ, οι οποίοι θέλουν να φύγουν και στον ευθυνδιασμό. Πήρε ο Γκούλιας που θα εκτελέσει για δύο, δεν το βάζει. Νικολάου και τον Σοκολάκη. Προλαβαίνει την μπάλα εκείνος, δίνει κεφάλι στον Νικολάου. Ωραία κίνηση, αλλά δεν είναι χωρίς αποτέλεσμα. Ρουσουνέλος. εκτελέσει για 3 τώρα. Δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει όμως ο Παούρης το επιθετικό rebound. Ψάχνει τώρα συμπαίκτη, βρήκε τον Βρετό. Νέο τρίποντο από τους Κούρους και πάλι Παούρης το επιθετικό rebound και θα σκοράρει κιόλας. 12-23. Η διαφορά πέφτει στους 11. Φιλιππής. Βρήκε τον Κατσουράνη. Κόψε προς το καλάθι και πήρε ο Γούλας, ο οποίος θα το χάσει όμως. Όχι τώρα, του Σοκολάκη στον Ρουσουνέλο. Είναι το δεύτερο. Του Σοκολάκη στο μάτς και είναι αντιαθλητικό κιόλας. Ρουσουνέλος στην άλλη πλευρά. Άσταση, η βόλη από τον Ρουσουνέλο. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Δεν άλλαξε κάτι το σκορ, παραμένει το 12-23 η μπάλα. Και πάλι στην κατοχή των γηπεδούχων. Ρουσουνέλος αμάτσε την τρίπλα, άφησε στον Γκόλια. Βρετός από τα αριστερά θα κερδίσει το φάουλ. Νέες βολές τώρα για τον Βρετό αυτή τη φορά. Το φάουλ το έχει κάνει ο Λουργάς. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά και από τους Ρούτς. Και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, για το οποίο μας απομένουν ακόμα 2:35. Βρετός κάνει και αυτό στην πρώτη. Ακόμα μια πεταμένη ευκαιρία από την γραμμή για τους Κούρους. Κάνει και την δεύτερη. Νικολάου βρήκε μπάλα στο πόδι του. Κατέληξε εκτός. Για ποιους είναι η κατοχή να δούμε, δεν έχει δείξει ακόμα ο ρέφερη. Η μπάλα είναι για τους Κούρους. Ξέρετε την αποφάση του τελικά διαιτητής. Ο Νικολάου που παραδέχεται ότι έβγαλε εκείνος, κατέχεται και το χειροκρότημα. Παούρης. Γκόλιας γυρίζει, υποπίεση, θα εκτελέσει, δεν το βάζει. Ωραία κίνηση εδώ από τον Λουργά, ο οποίος θα χάσει όμως την συνέχεια. Έχουμε φάουλ, νέο φάουλ από τον Κατσουράνη. Βολές τώρα για τους Κούρους, οι οποίες θα εκτελεστούν έπειτα από το time out. Στη γραμμή τώρα ο Βρετός για να εκτελέσει τις δύο βολές του. Θα αρχίσει την πρώτη, αγάπω σωστά μέχρι στιγμής για τους Κούρους από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Βάζει τη δεύτερη. 13-23, στρογγυλάς, 10 διαφορά. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου, Νικολάου. Αυτό θα πάει τώρα στην γραμμή. Είπαμε έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο ομάδες, έτσι κάθε σφύριγμα, κάθε φάουλ θα είναι πολλές και για τους δύο. Άστοχος και ο Νικολάου τώρα. Τελεί την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή, επιθετικό rebound Νικολάου ξανά. Είναι στον Λουργά. Κατσουράνης κάνει την κίνηση ο Νικολάου για να εκτελέσει τώρα για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Μάζεψε ο Παναγιωταράκος. Κόλιας πήρε, σηκώθηκε, το έχασε. Λουργάς πέρασε το κέντρο. Κρατάει, κάνει την περιστροφή, αλλά του φεύγει η μπάλα στα χέρια. Συνεχίζει εκεί ο Βρετός, προσπάθησε να κάνει την περιστροφή για να τον αποφύγει και τελικά δεν απέφυγε το λάθος. Παούρης για δύο μέσα. Σταμάτης Παούρης εκτελεί για το 15-23. Ανιψηλά για να πιέσουν τώρα οι Ρότζ. Νικολάου. Καθάει ο Λουλουργάς. Πέρασε στον Γουρνέλο που παίζει με τη δύναμή του. Θα φτάσει κοντά και τον σταματάει με φάουλ ο Παούρης. Τελικά μπορεί να σηκωθεί το χέρι του ο Παναγιωταράκος, αλλά τελικά ο Παούρης είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ. 94,8 ακόμα στο ρολόι. Στο μάτι τώρα πέρασε ο Γούλας για τους Ρούτσου. Κουνέλος θα βάλει την πρώτη. 15-24. Τελεί τώρα και την δεύτερη μέσα και αυτή, αλλά ανθεστός. Για το 15-25 ώρα είχαμε να δούμε 2-2 γόλες από το κάνουν παίκτη. Το κάνει ο Γουρνέλος τώρα. Παναγιωταράκος θα πέσει πάνω στον αντίπαλό του. Δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Με το δεξί θα στοχίσει ο παίκτης των Ρούτς. 34 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Παρά στη γωνία, Κατσουράνης τώρα στο έδαφος της κάνει ο φάουλ ο Παούρης. Της παράδεχεται. Νέες βολές τώρα για τους Ρούτς. Ο Κατσουράνης στη γραμμή. Αστοχή την πρώτη προσπάθεια. Άρη, στο δεύτερο γύρο θα το κόψεις τον μπάσκετ. Κάνει και την δεύτερη. Μάχη γύρω για το rebound, βγάζει νικητές της Ροζ. Παναγιωταράκος. Στέκεται για δύο. Δεν το βάζει. Είναι ευκαιρία όμως για τους Κούρους. Κόλιας πλησιάζει και κάνει βήματα. Δεν είχε αποφασίσει όταν σηκώθηκε τι ήθελε να κάνει και έτσι το πλήρωσαν οι γηπεδούχοι. 8 δευτερόλεπτα τώρα. Λουργάς πέρασε στον Γουρνέλο. 4 δευτερόλεπτα, η μπάλα στα πόδια. Δύο παιχτών έχουμε κατοχή τώρα για τους Κούρους, οι οποίοι έχουν 2,1 διαθέσιμα. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν, ενώ έχουμε time out. Στα 2 δευτερόλεπτα. Το κουτσίνος δεν το κάνει. Δύο κόμμα ένα στο ρολόι. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι Κούροι. Μετά στον Παναγιωταράκο στο ένα δευτερόλεπτο του Φιλιμπάλα δεν μπορούσε να βρει κάποια εξέλιξη και έτσι τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 15-25. Ξεκίνημα για τις τελείψεις περίοδου με το σκορ να δείχνει 15-25, συν 10 η διαφορά υπέρ των Ρούτς, οι οποίοι από το ξεκίνημα δεν έχουν χάσει λεπτό το προβάδισμα από τα χέρια τους. Ο Κοτσανίδης ξεκινάει με ένα δίποτο, το τρίτο δεκάλεπτο, 17-25. Νικολάου. Κρατάει στα 9 δευτερόλεπτα. Τώρα πέρασε την φάση στον Λαγωνικάκο, ο οποίος είναι κοντά. Δεν τελειώνει καλά τη φάση, αλλά κερδίζει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό. Αυτό για τους Κούρους. Και πρώτες βολές νωρίς στο τρίτο δεκάλεπτο για τους Ρούτς. Παούρης επέστρεψε στο μάτς, πήρε την θέση του έτερου Παούρη του Σταμάτη. Λαγωνικά κουστορά εκτελεί την πρώτη εύστοχα. 17-26. Χάνει τη δεύτερη επιθετικό rebound όμως από την Κατσουράνη. Λαγωνικάκος του δίνει χώρο. Δεν σκέφτηκε καν εκείνος το σουτάρι. Θα το κάνει ο Λουλουργάς. Δίχως δεύτερη σκέψη εκείνος το πήρε, δεν το έβαλε. Παούρης, μάλλον λίγο να χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Πέρασε το κέντρο ο Βουτυράς. Θα πάρει και το σουτ, βρίσκει στο σίδερο η μπάλα. Λουλουργάς το rebound. Διασχίζει και το γήπεδο, αφήνει τώρα τον Φιλίππη. Κατσουράνης στα δεξιά. Με 9 δευτερόλεπτα διαθέσιμα η επίθεση των Ρούτς, θα γίνει το λάθος όμως. Πάει ο Βουτυράς. Τώρα σηκώνει το βλέμμα του, θα πασάρει, αλλά είναι πολύ κακή πάσα για τον Γκόλια. Επιχείρησε να το βρει με μια πάσα πίσω από την πλάτη, αλλά δεν του βγήκε τελικά. Αγωνικάκος. Λουργάς, πάσα για τον Κατσουράνη. Έναν καλό τελείωμα. Παραγεταράκος, αφήνει στον Γκόλια. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Γκόλια για το 19-26. Χτύψαν στον εκδιασμό εδώ οι Κούροι και ρίχνουν τη διαφορά πλέον στους 7. Νικολάου θα το πάρει από την κορυφή. Δεν το βάζει, έχουμε φάουλ όμως από τον Κουτσανίδη, ο οποίος σηκώνει το χέρι και το παραδέχεται. Λουργάς πήρε. Ποστάρει ο Λαγωνικάκος, δυσκολεύεται να σηκωθεί. Και έχουμε νέο φάουλ από τον Γκόλια αυτή τη φορά. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Και στον ύπνο εδώ η άμυνα των Κούρων και ο Κατσουράνης εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός για το 19-28. Ο Παούρης βρήκε το διάδρομο και πήγε μέχρι μέσα για το 21-28. Λουργάς πίνει στον Λαγωνικάκο. Ωραία πάσα του για τον Νικολάου, ο οποίος θα φτάσει κοντά, ήταν ανενόχλητος εκεί αλλά το έχασε. Και πάλι η μπάλα πήγε στον Νικολάου, 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους Ρούτς. Στα 5 τώρα η επίθεση, Νικολάου σε μια περίεργη εκτέλεση. Δεν επέλεξε να πασάρει, προτίμησε να πάει μόνος του. 4 με 2 τώρα μπροστά, έρχεται και 5ος παίκτης των Ρούτς, Παούρης. Πίεσε ο Λαγωνικάκος, Παούρης τώρα γύρισε, αλλά στόχισε. Παρότι είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ οι Κούροι, δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία και να δουν κάποιο καλάθι ώστε να μειώσουν κι άλλο. Στις 7 υπερθυμίζω είναι τώρα η διαφορά, 21-28 από την Μεσκούνακα. Έχει 29 ακόμα για το τέλος της περίοδου. Λαγωνικάκος για 3 πήγε με τη βοήθεια του ταμπλό εκεί να σκοράρει. Πειράς. Βαλάει την μπάλα, αφήνει τώρα στον Κοτσανίδη. Γκολιάς γύρισε και εκτέλεσε από κοντά. 23-28. Σιγά σιγά ρίχνουν την διαφορά οι Κούροι, κάτι που αναγκάζει τους Ρούτς να καλέσουν time out. Αποδέχτηκε από την επαναφορά. Νικολάου αυξήσουν τα Τσουράνη. Πάλι εκείνος που πάσαρε. Νικολάου είναι μόνος στο πλάι. Θα εκτελέσει για 3, δεν μπαίνει το καλάθι όμως. Μαναγιωταράκος παίχνει πάνω τον Νικολάου, τον περνάει. Ο Τσανίδης θα σηκωθεί για 2. Δεν μπαίνει το καλάθι όμως ούτε για τους Κούρους. Κρινή πάσα την κατάλαβε, ο Κωνσταντίδης την έκοψε. Κόλλιας, αυτός θα πέρασε στο κέντρο, αφήνει τώρα στον Παναγιωταράκο. Ουτηράς για 3, στο σίδερο και αυτή η προσπάθεια. Είναι ευκαιρία αλλά και αυτή χωρίς κάποιο αποτέλεσμα από τον Βρετό. Νικολάου τώρα στην άλλη πλευρά. Δεν αλλάξει το 23-28. Θα αλλάξει όμως τώρα από το καλάθι του Λαγωνικάκου. 63-30. Κυρογκόλιας έχει πλάτη, βρήκε τρόπο να εκτελέσει, αλλά όχι και να βάλει το καλάθι. Η κατοχή παραμένει στους ροζ. Αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Γκούλας και Αυγυράκης πέρασαν στο μάτς. Ένα γρήγορο τρίποδο του Φουθυρά, πολύ δυνατό όμως. Λαγωνικάκος, Νικολάου. Ο Λουλουργάς αφήνει τώρα στον Νικολάου ξανά. 8 δευτερόλεπτα για τους Ρούτσους. Νικολάου θα το πάρει τελικά το σιούτ και θα το βάλει. 23-33. Διαχειρός Νικολάου, η διαφορά πάει και πάλι στους 10. Με 4 και 10 ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Μουτηράς, Παναγιωταράκος. Κοτσανίδης με τον που πήρε εκτέλεσε, με βρήκε στόχο. Και η άμυνα από τους Ρούτσους με τον Γκούλα τώρα. Θα περνάει το κέντρο. Γκούλα συνεχίζει, θα πάρει και την προσπάθεια και θα το βάλει. 23-35, τα έκανε όλα μόνος του εδώ. Γκούλας και πήρε το rebound και κατέβασε και σκόραρε στην συνέχεια για το συν 12 της ομάδας του. Ο Γκόλιας έχει βγει μπροστά από τον αντίπαλο του. Προσποιείται, πέφτει πάνω του ο Αργυράκης και κάνει το φάουλ, το οποίο είναι το πρώτο μόλις τον Ρούτσου στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά είναι και βολές για τον παίκτη των Κούρων. Έξω η πρώτη, έχει ακόμα μία ο Γκόλιας. Χάσει και αυτή. Συμβάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Γκούλας. Γκούλας συνεχίζει, αφήνει τώρα στον συμπέκτη του μια πάσα για τον Ανδραβίζο, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τερορισμέλος. Κόλλιας. Πάει από τα δεξιά, έκανε ωραία κίνηση, τα χάλασε στο τελείωμα. Νικολάου έχει φύγει μπροστά, μπροστά του είναι ο Ρουσινέλος να το πιέσει, κατεβάζει το χέρι του και του κάνει το φάουλ. Μπάλα πήρε, μπάλα πήρε. Φάουλ νούμερο 4, αυτό για τους Κούρους. Έχουμε βολές για τους Ρούτσους τώρα με τον Νικολάου να είναι στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Νικολάου τώρα εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει μία στις δύο για το 23-36. Συνέλος. Καταδιώκει ο Νικολάου, έμεινε κολλημένος πάνω του και τελικά τον ανάγκασε στην παράβαση. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του ο Ρουσουνέλος. Έτσι, οι Ρούτσοι τώρα επιστρέφουν την επίθεση. 2 και 35 ακόμα. Στο τρίτο δεκάλεπτο σταμάτησε τρίπλα ο Νικολάου, τώρα πήρε ξανά. Για 3, μέσα ο Νικολάου. 23-39. Συν 16 πλέον για τους Ρούτς. Η μέγιστη διαφορά που έχει υπάρξει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Μπουτήρας γυρίζει, δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Ο Βρετός ήταν, με συγχωρείτε. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Γούλα. Είναι ο τελευταίος που ακούμπησε. Ο Γουρνέλος τώρα περνάει στο μάτς για τους Ρούτς, όπως και ο Φιλίππης. Νέλος λίγο, έλειψε να μπει και μπάλα στο καλάθι. Τελικά θα βολευτεί με τις δύο βολές ο παίκτης των Κούρων. Από το 23-28 έχουν να σκοράρουν οι Κούροι. Έκτοτε έχουν κάνει οι Ρούτς ένα σερί 0-11. Και το σπάει τώρα ο Ρουσινέλος με αυτή την εύστοχη βολή, 24-39. Κάνει την δεύτερη βολή, ο Γουρνέλος πήρε το rebound. Δύο προσπαθούν να τον πιέσουν, βρήκε εκείνος την πάσα, αλλά στην συνέχεια έκανε μια τυφλή παλιά ο Αργυράκης και έγινε έτσι το λάθος. Συνέχεια αυτό το παιχνίδι με Ρουσινέλο, 1 και 34 ακόμα στο ρολόι. Με το φινάλε της τρίτης περίοδου πάντα. Μια φάουλ τώρα για τον παίκτη των Κούρων. Το έχει κάνει ο Γουρνέλος. Και πάλι στη γραμμή ο Ρουσινέλος. Νωρίτερα έβαλε την μία από τις δύο. Να δούμε τι θα κάνει τώρα σε αυτό το ζευγάρι βολών. Θα έξω η πρώτη. Δεν αλλάζει το 24-39. Τώρα εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή ξανά μια συνδύο από τον Ρουσινέλο, 25-39 τώρα. Ρουσινέλος φτάσει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα ο Γούλας, ο οποίος θα βρει και τρόπο να αφήσει την μπάλα μέσα σε αυτή, 25-41. Βόλιας έχει πάνω στον Γουρνέλο, ο οποίος τον πίεσε στην συνέχεια. Γιώση έκανε βήματα, σταμάτησε την τρίπλα ο Γιώση. Έψαξε εκεί την πάσα, αλλά έχασε την ισορροπία του και τελικά έκανε παράβαση. 57,8 ακόμα στο ρολόι. Και σταθερά οι Ρούτς διατηρούν απόσταση ασφαλείας. Εδώ ο Γιώση πιέζει στο κατέβασμα, δεν ολοκλήρωσε όμως το κλέψιμο. Πήρε ο Ανδραμπίζος, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Στη γράμμη τώρα παίξει τον Ρούτς. Κάνει την πρώτη, παραμένει το 25-41. Έτοιμος και για την δεύτερη τώρα ο Ανδραβίζος. Αν στοχος και σε αυτή. Για τους Κούρους τελικά, καθώς παραδέχθηκε ο Φιλιππής. Ο Συνόλος αφήνει την παλακίνη στο παρκέ, τώρα ξεκινάει η επίθεση. Ο Γιουδαράκος είδε τον Βρετό, του πέρασε την πάσα, δεν μπόρεσε εκείνο να εκτελέσει σωστά. Γούλας τώρα, τελευταία 21 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Γούλας πέρασε η πάσα για τον Σοκολάκη, έχει πολύ χώρο εκείνος, δεν τον εκμεταλλεύεται όμως. Γουρνέλος είναι εκεί για να κραπώσει την μπάλα στον αέρα και να σκοράρει για το 25-43. Γουρνέλος στα 3 δευτερόλεπτα πέφτει πάνω στον Γουρνέλο, δείχνει να έχει χτυπήσει. σε μια διακοπή τώρα και επιστρέφουμε. Ο Ζουνέλος συνήλθε από την σύγκρουση που είχε νωρίτερα με τον Γουρνέλο. Δείχνει να μπορεί να συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Θα πάει στο πλάι μπάλα. Η κατοχή είναι για τους Κούρους. Προλαβαίνει να βρει ένα αυτού το Παναγιωταράκο στα μέτρα και κανονικά ανέμπαινε. Δεν μπήκε τελικά και έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 25-43. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού ανάμεσα σε Κουρουσκιάς και Ρούτς. Σε απόσταση ασφαλείας παραμένουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι τώρα θα πάνε στο συν 20 έπειτα από το καλάθι του Κατσουράνη, ο οποίος θα κάνει το 25-45 πλέον. Παουρίσα αυτό στον Γκόλια. Σηκώνεται εκείνος, δεν σημαντεύει καλά για η άμυνα των Ρούτς. Ο Γούλας τώρα λαγωνικά πως έχει βγει μπροστά από τον Παούρη, δέχεται την πάσα, συνεχίζει με πλάτη, γυρίζει με το δεξί, πολύ άστοχο το σουτ. Τσανίδης σταμάτης Παούρης, τον έξω και πάλι, Μπουτυράς θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει. 28-45. Βούλας. Μπάλα τώρα στον Λουλουργά. Πέρασε η πάσα για τον Κατσουράνη, την έκοψε στη τελευταία στιγμή ο Παούρης. Η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν 14 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Κατσουράνης στα αριστερά, λαγωνικά το σωστά τον Παούρη που κάνει το φάουλ εκείνος, δεν ξέρω αν έχει γίνει χαμηλά ή αν είχε προλάβει να εκτελέσει. Χαμηλά λέει τελικά ο ρέφερι. Θα συμπέκει το λαγωνικά, Κωστηρό Λουργάς μακριά. Στην πάσα, ο Κατσουράνης δεν μπορεί να υποδεχτεί όμως την πάσα. Παούρης, άφησε στο πλάι Μπουτυράς για 2 αυτή τη φορά, πολύ δυνατό το σούτου. Η μπαλά είναι για τους Ρούτς. Αγωνικάκος κατεβάζει τώρα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι, υπενθυμίζω, προηγούνται με 28-45. Ανάμεσα από δύο παλεύει και ο Κατσουράνης, κατέβασε το χέρι του ο Παούρης και τελικά έκανε το φάουλ. Τα λέει και με τον Κατσουράνη για την συγκεκριμένη φάση. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό των Κούρων. Έξω η πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή. 28-46. Ο Τσανίδης και το Παούρης. Το Τσανίδης θα εκτελέσει για 3, είναι το σουτ και εύστοχο επίσης. 31-46. 15 πλέον η διαφορά. Λουργάς άφησε στον Γούλα. Λουργάς έχει χώρο, θα εκτελέσει για τρεις, δεν έρχεται η απάντηση από τους Ρούτς, μαζίξε ο Κολλιάς. Ο Τυράς πιέζεται ψηλά, για την πάσα για τον Παούρη. Τυρός αφήνει έξω, Κοτσανίδης 9, τριποντή εκτέλεση, άστοχος. Θα πάει το rebound, ο Φιλιππής καταφέρει να το πάρει. Βγήκαν και στον εφηδιασμό, οι Ρούτς βρήκαν και το καλάθι με τον Γούλα. 31-48. Κοτσανίδης. Παούρης, παίζει με το Σταμάτη, Παούρη τώρα. Κοτσανίδης για τον Νίκο Παούρη στα αριστερά, και με 4 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Σταμάτης Παούρης πρέπει να εκτελέσει, θα τον παίξει με πολύ καλή άμυνα και ο Κατσουράνης τον έκοψε στα ίσα. Λουργάς ωραία κίνηση, δεν ακολούθησε κανείς όμως την φάση. Αυτό η φάση του να καταλήξει σε κάποιον συμπαίκτη. Παίρνει σιγά σιγά στο τελευταίο εξάλεπτο. Τρίποδο του Κοτσανίδη, καθόλου καλό. Παούρης θα κερδίσει το φάουλ στον Λαγωνικάκο. Στις βόλες τώρα η Κούρη. Έχουμε αλλαγή για τους Ρούτς τώρα. Ο Ανδραβίζος ήταν στο μάτς, ενώ από την άλλη πλευρά επέστρεψε ο Γκιώση. Έξω πρώτη βολή του Παούρη. Τελεί την δεύτερη, θα τη βάλει για το 32-48. Πήρε ο Κούλας. Μπραβίζος αφήνει έξω και πάλι ο Γούλας. Τους έψαξε την πάσα για τον Φιλιππή, δεν πέρασε όμως η μπάλα. Τσανίδης. Αυτή πάσα στα μάτια Παούρης θα εκτελέσει από το πλάι. Δεν έρχεται ούτε τώρα το καλάθι για τους Κούρους. Γούλας συνεχίζει μόνος του. Πιέζεται και αφήνει τελικά στον Λουργά. Πολύ ωραία η πάσα του και θα την κάνει αυτή στο Ανδραβίζος για το 32-50. Τέλεση για 3 από τον Βουτυρά, δεν βρίσκει στόχο. Ανδραβίζος. Ο Λουργάς, 12 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Κατσουράνης ζητάει το screen. Ο Ανδραβίζος το δίνει, πέρασε ανάμεσα από δύο, βρήκε και την πάσα. Πίσω από την πλάτη επιχείρησε να περάσει την πάσα του ο Γούλας. Βάλα κατέληξε εκτός, παραμείνει όμως στην κατοχή των φιλοξενούμενων, για τους οποίους θα περάσει τώρα στο μάτσο ο Αργυράκης. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Ρούτς, έκοψε ωραία. Ο Λουλουργάς έπιασε τον ύπνο την άμυνα, δεν κατάφερε όμως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γιώση. Διορθώνει ο Βουτυράς. Πέρασε η πάσα του Παούρη, Βουτυράς θα τελειώσει την φάση για το 34-50. Λουλουργάς. Με συγχωρείτε, Φιλιππής. Σηκώθηκε από κοντά ο Ανδραβίζος, δεν βρήκε στόχο. Πιέζει όμως εκεί το κατέβασμα και ξανακερδίζει η Φιλιππής. Αυτή τη φορά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 34-52. Κατεβάζει ο Κοτσανίδης. Ο Βουτυράς. Υπήρξε και ο Ανδραβίζος, έκανε το φαουλ στον Παούρη. ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Παούρης η μπάλα στον Κοτσανίδη τώρα. Τους θα εκτελέσει μπροστά από τον ψηλό Γουρνέλο. Τα δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για τους Κούρους. Σταμάτης Παούρης στα 5 δευτερόλεπτα. 4 τώρα, 3, Κοτσανίδης θα εκτελέσει για να προλάβει και το χρόνο, αστοχή. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός, η κατοχή είναι για τους Ρούτς. Στην επαναφορά ο Νικολάου. Δέχεται για επίθεση εδώ από το κοινό. Νικολάου τώρα κάνει την επαναφορά. Σταματάει την τρίπλα, ψάχνει μια ψηλή πάσα για τον Γουρνέλο. Εκείνος θα την υποδεχτεί καθώς θα εκμεταλλευτεί και το ύψος του. Δεύτερη ευκαιρία με τον Αδραβίζο. Ποιος τώρα θα πάει στη γραμμή. Είσαι πολύ κοντά στο να πετύχει το καλάθι. Μέσα η πρώτη. 34-53. Δεύτερη ο Ανδραβίζος. Θα έχουμε επαναφορά καθώς δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα. 3 λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση. Όλα δείχνουν πως οι Ρούτς θα φτάσουν στην τέταρτη λίγη τους. Ενώ από την άλλη οι Κούροι θα συνεχίσουν χωρίς νίκη τις υποχρεώσεις τους. Θα φτάσουν στο 0-7. Ο Πυράς πέρασε πάσα για τον Παούρη. Και όχι για τρεις, δεν κάνει το καλάθι. Ο Γουρνέλος θα μαζέψει τελικά. Βλέπει μπροστά τον Νικολάου, ο οποίος πατάει γερά, σηκώνεται αστοχή όμως. Μουσουνέλος. Έγινε το λάθος, ο Νικολάου τρέχει μπροστά. Θα φύγει στον ευνηδιασμό. Συγκρίστηκε και με τον Παναγιωταράκο, δεν καταφέρει ούτε τώρα να σκοράρει ο Νικολάου. Παναγιωταράκος άφησε στον Ιωσουνέλο, τον κόβει ο Γουρνέλος όμως, ο οποίος σκέπασε εκεί το καλάθι. Αργυράκης, Σοκολάκης, ωραία η πάσα του για τον Αργυράκη, θα την κάνει ασίστα εκείνος για το 34-55. Το μισό καλάθι ανήκει στον Σοκολάκη, ο οποίος βρήκε το συμπαίκτη του με ένα τρομερό τρόπο. Γιώση, 1 και 40 ακόμα για το τέλος. Αστοχός ο Βουτήρας από το πλάι, Παούρης μαζεύει ξανά. Γιώση θα εκτελέσει για 3, ούτε τώρα θα το βάλει. Σοκολάκης καθαρίζει το rebound. Κατεβάζει ο ίδιος, περνάει τώρα το κέντρο. Του φωνάζουν από τον πάγκο να πάρει το σουτ, θα το κάνει, δεν θα το βάλει. Μείνανε με το ΑΦ στον πάγκο των Ρούτς. Παναγιωταράκος στέκεται για 2 έρπολ. Τελευταία ο λεπτός στην αναμέτρηση. Για δικαστικού χαρακτήρα. Συνταγωνή κακός. Πέρασε τώρα στο μάτς. Ο Αδραβίδος θα αφήσει τον θέση του στον συμπαίκτη του. Νικολάου. Αγωνικάκος. Το Κολάκης θα πάρει ακόμα ένα σουτ, ούτε τώρα θα έρθει από το τρίποντο. Παούρης. 42 δευτερόλεπτα. Πυράς. Κοιτάει και παίρνει ο Παναγιωταράκος. Τους ψάχνει την πάσα πάλι έξω. Ο Βουτυράς θα εκτελέσει για 3. Μπαλά στο σίδερο. Και πάλι Παναγιωταράκος με επίθεση για τους Κούρους, ούτε αυτό θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Γουρνέλος μάζεψε και καθάρισε το rebound. Ήρθε να βρει μπροστά τον Νικολάου, όμως εκείνος συνέλος για να κλέψει 18 τελευταία δευτερόλεπτα ακόμα στην αναμέτρηση. Πάσα εκεί δεν κατέληξε σε κανέναν και κάπως έτσι φτάνουμε προς το φινάλε του μάτς. 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Παραδείσος θα πέρασε στο κέντρο και έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τους Roots, θα πάνε στο 4-3, ενώ από την άλλη η Κούρη θα γνωρίσουν την 70 του 45 στο 0-7. Αυτά λοιπόν εδώ από το Κάρβουνο, Κουρικέας Roots 34-55.